Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Κρατερέ. Καταλαβαίνω ότι αυτές οι μέρες για όλους εσάς εκεί και για όλους ανεξαιρέτως πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολες. Γιατί είναι μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί που είναι πάρα πολύ σοβαρή πια. Και πολύ στενάχωρη. Σοβαρή και στενάχωρη, όπως πολύ σωστά το είπες. Τώρα, τι είναι, μαθαίναμε ότι αυτό ισχύει πράγματι, ότι εσείς προσπαθούσατε να ανοίξετε το θέατρο την Παρασκευή και να γίνει παράσταση καταρχήν και με τη Σοφία και με το Μάνο. Ακριβώς. Πράγμα το οποίο προφανώς δεν επετεύχθη. Εγώ ήθελα και χτες που έγινε μια συνάντηση με όλο το θίασο, παρόντος και του σκηνοθέτη, και ήταν παρόν και ο δικηγόρος της κυρίας Παυλίδου και η δικηγόρος μου η κυρία Έλλη Ρούσου και η δικηγόρος του κυρίου Παπαγιάννη. Προσπαθήσαμε να βρούμε καταρχήν όσο οφείλαμε μια συμβιβαστική λύση. Ναι. Όμως δυστυχώς αυτό δεν επετεύχθη. Μάλιστα. Και πότε πήρατε την απόφαση για την αντικατάσταση του Μάνου Παπαγιάννη, Βάσια? Δεν σε άκουσα, Κατερίνα. Λέω, πότε πήρατε την απόφαση για τελική αντικατάσταση του Μάνου Παπαγιάννη από το θίασο? Αυτό ήταν μια απόφαση που την είχαμε πάρει εγώ και η κυρία Ρούσε και ο κύριος Μπουρούσης, την είχαμε συζητήσει ότι ήταν μονόδρομος αν δεν μπορούσε να βρεθεί η συμβιβαστική λύση. Είμαι υποχρεωμένη πρώτον να σεβαστώ το ότι μία ηθοποιός δεν μπορεί να συνυπάρξει πάνω στο σανίδι με τον άλλον συναδελφό τη. Είμαι υποχρεωμένη να το σεβαστώ. Και δεύτερον, είμαι υποχρεωμένη να αποκαταστήσω την ηθική τάξη των πραγμάτων. Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν όρια. Υπάρχουν γραμμές και στη συμπεριφορά μας στο θέατρο. Συγγνώμη, κυρία Γαλαγοπούλου, αντιλαμβάνομαι από τον τρόπο που μιλάτε ότι ξέρετε προφανώς και κάτι παραπάνω. Σίγουρα έχετε πάρει θέση, προσωπικά γνωρίζετε, έχετε άποψη. Και αυτό που λέτε στο δελτίο τύπου ότι δεν είναι τιμωρητικό η συνέπεια, αυτό αντιλαμβάνομαι. Ακούστε, ότι θα έπρεπε να το γράψετε. Παραπάνω, αλλά αντιλαμβάνομαι και την αλήθεια. Παραπάνω από αυτά που λέω. Δηλαδή, τι εννοώ ότι η υπόθεση. Καλός ή κακός πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Ουδής από εμάς δικαιούται να έχει άποψη. Δεν έχει άποψη. Δεν μπορεί να έχει άποψη κανείς. Γιατί κρατάτε τότε την κυρία Παυλίδου? Προς Θεού, δεν είναι μορφή, σας ρωτώ απλά για να καταλάβουμε. Είναι απορία. Γιατί κρατάτε την κυρία Παυλίδου και απομακρύνει τον κύριο Παπαγιάννη? Ορίστε. Γιατί κρατάτε την κυρία Παυλίδου και απομακρύνει τον κύριο Παπαγιάννη? Θα σας πω. Γιατί στο θέατρο, όπως σας είπα, υπάρχουν και κάποιοι κανόνες. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Δεν είναι ένας χώρος ξέφραγο αμπέλι που ο καθένας μπορεί να φέρεται ή να συμπεριφέρεται όπως νομίζει. Ακόμα και τις στιγμές έντασης, που σαφώς τις έχουμε όλοι μας, οφείλουμε να τις διαχειριζόμαστε με ήπιο και κόσμιο τρόπο. Το να ακούω ότι ο κύριος Παπαγιάννης διαφώνησε καλώς ή κακώς με τη συνάδελφό του, αλλά αυτό είχε ως συνέπεια να μπει, όπως ο ίδιος το είπε, στο καμαρίνι της, για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ βαρύ. Την ώρα που άλλαζε να μπει στον ιδιωτικό της χώρο, το λέει και η ανακοίνωσή μας. Είναι ακριβώς αυτό ό,τι λέει η ανακοίνωσή μας. Δεν παίρνω θέση στα γεγονότα, γιατί δεν δικαιούμαι να πάρω θέση από τη στιγμή που η υπόθεση τράβηξε τον δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτοί οι δύο θα τα βρουν στη δικαιοσύνη. Εδώ όμως οφείλω να υπερασπιστώ το ηθικό κομμάτι της ιστορίας και το ψωμί και την εργασία όλων όσων είναι εργαζόμενοι σε ένα χώρο που δεν φταίνε σε τίποτα. Ο κύριος Παπαγιάννης το ξέρει αυτό ή το μαθαίνει σήμερα από εμάς? Το ξέρει ο κύριος Παπαγιάννης αυτό? Δεν γνωρίζω, ακούστε, εγώ δεν ξέρω τι ξέρει ο κύριος Παπαγιάννης. Ο κύριος Παπαγιάννης ήταν χθες παρόν σε μια συζήτηση που ήμασταν όλοι παρόντες και που μετά και συνεχίστηκε επί μακρόν. Μάλιστα. Αυτή η συζήτηση όταν ήσασταν εκεί όλοι μαζί έγινε σε ήρεμους τόνους ή τα πράγματα μπορεί και να εξελίχθηκαν? Σε απόλυτα ήρεμους τόνους έγινε. Μάλιστα. Σε απόλυτα ήρεμους τόνους. Αντιλαμβάνομαι ότι είστε επιχειρηματίας. Επίσης το έργο είναι sold out. Δεν είναι κάτι που το λέμε τώρα. Πραγματικά είναι sold out. Όμως... Ακούστε, εγώ πρώτα απ' όλα είμαι και εξακολουθώ να είμαι από τη μεριά των ηθοποιών. Κατανοητό, ξεκίνησα έτσι για να σας ρωτήσω. Είναι αλήθεια ότι φοβάστε? Γι' αυτό και υπερασπίζομαι την εικόνα των ηθοποιών. Και ηθοποιός είστε, κυρία Παναγωπούλου, προς Θεού. Έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Δεν είναι ηθοποιοί άνθρωποι οι οποίοι φέρονται.
Ποιούν το ήθος και είναι πρώτη φορά που παίρνετε ξεκάθαρη θέση και αυτή η θέση που παίρνετε πλέον είναι ξεκάθαρη και ουσιαστικά τον αδειάζει τον κύριο Παπαγιάννη, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Εμένα... Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Δεν είπα ότι έχετε άδικο. Λέω ποια είναι η αλήθεια όμως. Όχι, δεν τον αδειάζω καθόλου. Σε αυτό δεν που είπε η κυρία Παναγοπούλου, Στέφανε, μισό λεπτό, ήταν πάρα πολύ προσεκτική. Η κυρία Παναγοπούλου είπε ότι αφού λοιπόν βγήκε χθες στην συνέντευξη που έδωσε στη ΦΕΙ και αφού έχει κυκλοφορήσει και το Downtown σήμερα με συνέντευξη. Ναι, για το άποδο του Καμαρίνιου. Μπήκε στο καμαρίνι. Ωραία. Πράγμα που παραδέχεται ο ίδιος ότι έγινε και δεν έπρεπε να έχει κάνει. Εκεί βασίζονται οι άνθρωποι για να γίνει αντικατάσταση. Τα λέω καλά, Βάσια. Ακριβώς έτσι. Απλά ήθελα να ρωτήσω εγώ, επειδή είναι δημοσιογραφική πληροφορία και ό,τι λέω στον αέρα δεν είναι τυχαίο, ότι πράγματι μαθαίνω, υπήρξαν και κάποια τηλεφωνήματα ανθρώπων, οργανώσεων που θέλαν να έρθουν να δουν το έργο με πρωταγωνιστή κ. Παπαγιάννη για να πετάξουν για μια ντομάτα. Νομίζω ότι αυτό καλά κάνετε εσείς. Ως θεατράνθρωπος και το προστατεύεται, έτσι δεν είναι. Αυτό δεν ξέρω τώρα. Μισό λεπτό, Βάσια. Αυτό τώρα δεν ξέρω από πού το ξέρεις, να σου πω, Στέφανε. Όχι, όχι. Γιατί εγώ στη συνέντευξη του Downtown διαβάζω ότι τον χειροκροτούσαν κανονικά τον άνθρωπο. Λέει μια χαρά, χειροκροτούν όλοι όταν βγαίνω. Λέω στο Σάββατο, λες. Χειροκροτούν όλοι όταν βγαίνω. Έτσι. Και επίσης ξέρω ότι προφανώς δεν γίνεται αυτό για διαφημιστικούς λόγους, γιατί η Σοφία εμένα μου είπε ότι από τα Χριστούγεννα και μετά παίζατε και με γεμάτο θέατρο και καρέκλες. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι όπως το λέσαμε. Πολύ ωραία. Άρα τώρα η κατάσταση έχει δημιουργηθεί ως εξής. Φεύγει ο Μάνος Παπαγιάννης από την παράσταση, άρα προφανώς επιστρέφει την Παρασκευή η Σοφία. Δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι την Παρασκευή να παίξουμε, γιατί η παράσταση αυτή και ο σκηνοθέτης της παράστασης με τον οποίο μιλήσαμε δεν επιτρέπουμε να παρουσιαστεί εκ του προχείρου. Μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρό, ο ρόλος του Μάνου είναι πρωταγωνιστικός, δεν γίνεται να αντικατασταθεί μέσα σε μία μέρα, θα κλείσει το θέατρο όσο χρειαστεί, ώστε όταν ξανανοίξουμε η παράσταση να είναι έτοιμη στο επίπεδο που ήταν όταν πεζόταν έτσι προηγουμένως. Βασιά. Παρακαλώ. Οι πληροφορίες οι δικές μας λένε ότι μία σκέψη πιθανή αντικατάστασης του Μάνου είναι ο Σωτήρης ο Καλυβάτσης. Είναι κάποια σκέψη σας αυτή? Έχουν γίνει διάφορες σκέψεις. Όπως ήταν επόμενο να έρθει η Αγγελική Δαλιάνη να αντικαταστήσει τη Σοφία όταν η Σοφία πήρε αναρωτική άδεια. Βεβαίως, όταν κάποιος ξέρει το ρόλο και υπάρχει είναι εύλογο. Έχουν γίνει διάφορες σκέψεις, δεν έχει πάρθει όμως πίστεψέ με καμία απόφαση μέχρι στιγμής, διότι είναι όλα τόσο ξαφνικά και τρέχουν τόσο γρήγορα που πρέπει να έχουμε και μια νυφαλιότητα. Λογικό. Για να μην χάσουμε αυτό που είναι ο στόχος, που είναι και το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Φυσικά, δηλαδή, φυσικά. Πρέπει να είναι όπως πρέπει η παράσταση. Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι, ούτε θα μπορούσαμε να είμαστε έτοιμοι, γιατί όλο αυτό έχει ξεσπάσει μέσα σε 4 μέρες έχει γίνει αυτή η ναι. Και μέχρι χτες το βράδυ πραγματικά προσπαθούσαμε να βρούμε συμβιβαστική λύση επί 2 ώρες. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, το οποίο νομίζω ότι έχει τη σημασία του και αυτό. Όπως είπες εσύ, δεν μπορεί η Σοφία να παίξει μαζί με τον Μάνο μετά από όλα αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό δεν είναι δική μου εκτίμηση. Είναι η δήλωση της Σοφίας Παυλίδου. Ναι, φαντάζομαι. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής όμως. Θα μπορούσε, λες, αν δεν υπήρχε αυτό, να συνεχιστεί η παράσταση τόσο ή άλλως με τον Μάνο Παπαγιάννη και το Σωτήρη Καλυβάτση ή την Κόνη Μεταξά? Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί εδώ υπάρχουν πολύ αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ τους. Άλλα έχει πει ο Σωτήρης ότι έχει δει και άλλα λέει ο Μάνος ότι έχει δει ο Σωτήρης. Μία τέτοιου είδους κουβέντα έγινε? Γιατί φαντάζομαι ότι όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι που συνεργάζονται τόσο καιρό και οι απόψεις τους για ένα γεγονός είναι τόσο αντιδημετρικά αντίθετες, νομίζω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση να μπορούν να είναι στην ίδια σκηνή, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έτσι δεν είναι? Όχι, θα μπορούσαν να διαφωνούν, αλλά να είναι στην ίδια σκηνή. Εσύ τι ξέρεις αυτό? Όμως αυτή η συζήτηση δεν έγινε χτες, γιατί πραγματικά το θέμα μας δεν ήταν να δικάσουμε την ιστορία πριν το δικαστήριο, να δούμε ποιος έχει δίκιο ή ποιος έχει άδικο. Εμένα με αφορά αυτούσιο το γεγονός και στέκομαι σε αυτό που είπε ο Μάνος, ότι εγώ πάνω στον εκνευρισμό μου μπήκα στο καμαρίνι, έστρωξα την πόρτα, μπήκα. Και υπήρξε φραστικό επεισόδιο. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο καταρχήν. Όταν μάλιστα μια ηθοποιός μου δηλώνει ότι εγώ μετά από αυτό δεν μπορώ να έρθω να την υπάρξω, οφείλω να πάρω τα μέτρα μου.
Ξαναλέω. Κυρία Παναγκοπούλου, είναι. Εδώ είναι... δεν έχω να υπερασπιστώ την παράσταση. Αυτό... Ειλικρινά, ακούστε να δείτε. Η παράσταση αυτή είναι μία από τις πολλές παραστάσεις του εισιτηρίου. Δεν είναι η μοναδική. Είναι η βασική. Έχω όμως να υπερασπιστώ το χώρο μας, ο οποίος το θέατρο πλήττεται αυτές τις μέρες. Έχετε δίκιο. Και η αλήθεια δεν είναι ότι η κυρία Δαλιάνη με το ζόρι ήρθε να καλύψει το κενό αυτό, έτσι δεν είναι? Την Αγγελική την παρακαλούσατε. Βεβαίως. Το πούμε και αυτό, έτσι πήγε με το ζόρι. Και δεν ήθελε να έρθει. Ακριβώς. Όπως εγώ μαθαίνω, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έμαθα, ότι δηλαδή το κλίμα μεταξύ του Μάνου Παπαγιάννη και του Σωτήρη Καλυβάτση ήταν καλό χθες. Έγινε κουβέντα, έγινε κουβέντα, κουβέντα μεταξύ ανδρών. Σε πολύ καλό κλίμα όμως. Γιατί ρε εσύ, Μάνο, γιατί ρε Σωτήρη. Έγινε μια προσπάθεια και από τη μεριά του Σωτήρη να βρεθεί συμβιβαστική λύση. Όλοι μας προσπαθήσαμε. Μάλιστα. Είναι σαφές και ότι. Και πολύ καλά κάνεις ή διατηρείς τις αποστάσεις σου. Λες ότι έχει παίρνει αυτή την απόφαση για αυτό το λόγο. Μα συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται να πάρουμε θέση. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορούμε να. Από τη στιγμή που πηγαίνει δικαστικά το πράγμα, εννοείται. Έχουν υποβάλει μηνύσεις. Δεν γίνεται να δικάσουμε εμείς την ιστορία τηλεοπτικά. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Σίγουρα και. Επίσης, Κατερίνα, θέλω να μου επιτρέψεις να σου πω κάτι. Επειδή ανέφερες κάτι πριν ότι ίσως δέχτηκα πιέσεις κτλ. Το χιτήριο είναι ένας χώρος που ευτυχώς ή ευτυχώς το δείγμα του σε ό,τι αφορά τις πιέσεις και τους τραμποκισμούς το έχει δώσει το στίγμα του. Εδώ δεν καταλάβαμε τίποτα όταν έκλεισε η Ιερά Οδός πριν κάτι χρόνια. Και μας επιτέθηκαν οι φασίστες. Νομίζεις ότι μπορώ, είμαι από τα παιδιά που δέχονται πιέσεις? Όχι, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Προφανώς αναφέρεις αυτό που είπε ο Στέφανος. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο για πιέσεις. Ναι, είμαι σίγουρη ότι θα έπρεπε να βρεθεί μια λύση, γιατί το θέμα έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Δηλαδή, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι η εσωτερική αρμονική συνεργασία των ανθρώπων που δουλεύουν στο χιτήριο. Με ενδιαφέρει να μην πλήττεται γενικώς το όνομα του θεάτρου και ο χώρος του θεάτρου. Και από τη στιγμή που έχω την καλλιτεχνική ευθύνη, οφείλω σε οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει να παίρνω τα μέτρα μου. Ο κύριος Παπαγιάννης πώς αντέδρασε αυτό? Τελειώνουμε, Στέφανη, γιατί πρέπει να κάνουμε. Βάσκια μου, να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ κι εγώ. Να ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα τελειώσουν γρήγορα και θετικά, με έναν τρόπο, και να επανέλθετε στους κανονικούς σας ρυθμούς και να το αφήσουμε αυτό λίγο πίσω μας πια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς το ίδιο πράγμα κάνουμε.